Ανησυχία επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα από την αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού στις σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε στην τηλεόραση του Σέντερ, ο Διευθυντής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, νομίατρος Χρήστος Παπαδόπουλος, τόνισε ότι τα ενεργά κρούσματα στις σχολικές μονάδες αγγίζουν τα 133, κάτι που οδηγεί σε ενδοοικογενειακή μετάδοση. Ναι, είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες αυτές. Είναι δικαιολογημένες. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταγεγραμμένα εμείς, γιατί παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και ελέγχουμε, κάνουμε τις εκμηλατήσεις στα σχολεία, 133 ενεργά κρούσματα στα σχολεία του νομού Καβάλας. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι, και αυτό είναι που πραγματικά με στεναχωρεί και με λυπεί, ότι έχουμε μετάδοση πλέον και μέσα στην οικογένεια. Ο κύριος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο πρωτόκολλο υγείας που έχει εκδώσει το Υπουργείο. Μα ναι, είναι δυνατόν. Κοιτάξτε, το προηγούμενο πρωτόκολλο τι προέβλεπε, ότι με ένα κρούσμα έκλεινε το τμήμα. Εντάξει. Ναι. Από τη μία άκρη περάσαμε στην άλλη. Ναι. Αν είπε να περιμένουμε να νοσήσουν, να κολλήσουν τα μισά παιδιά σε ένα τμήμα, να ξέρετε ότι έχουν κολλήσει και τα υπόλοιπα και απλώς είναι θέμα χρόνου να το βρουν. Μάλιστα, έφερε παράδειγμα από οικογένειες, μέλη της οποίας δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο και τα παιδιά τους βρέθηκαν θετικά σε σχολικές μονάδες. Μιλούσα με έναν γονέα, ο οποίος είναι ανασοκατασταλμένος. Ναι. Λέει, εγώ τι να κάνω τώρα. Δεν μπορούσε να κάνει το εμβόλιο ο άνθρωπος. Μάλιστα. Δεν τον πιάνει το εμβόλιο. Ναι. Τι να κάνει αυτός τώρα που το παιδί του ήρθε από το σχολείο θετικό. Ποιος να απομονώσει ποιον. Μιλάω με άλλη οικογένεια, το άλλο το αδερφάκι κάνει χημειοθεραπείες. Έχει καρκίνο. Και κόλλησε και αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να βάλουμε ένα στόπ στη μετάδοση με κάποιο τρόπο. Τέλος, για τα κέντρα διασκέδασης, ο νομίατρος τόνισε ότι προτιμά έναν κλειστό χώρο με ανεμβολίαστους που τηρούν τα μέτρα παρά με εμβολιασμένους οι οποίοι δεν τα τηρούν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο, κύριε Κομμένη. Εγώ έχω πει το εξής. Είναι αδύνατο, ναι. Ότι προτιμώ σε έναν κλειστό χώρο να έχω ανεμβολίαστους που τηρούν μέτρα, ναι, παρά εμβολιασμένους που δεν τηρούν. Γιατί οι εμβολιασμένοι που δεν τηρούν θα κολλήσουν κάποιοι από αυτούς, είναι σίγουροι, και θα μεταδώσουν στους άλλους. Αυτή τη στιγμή η ελευθερία που έχουμε δώσει στους εμβολιασμένους κάνει αυτό το πράγμα. Και να ξέρουν όμως και το άλλο, να ξέρουν. Ήδη έχει προκύψει και δυστυχώς, κακώς μεν, δεν το έχουμε εξηγήσει στον κόσμο, ότι το εμβόλιο δεν παρέχει μια ισόβια νοσία. Μην θεωρήσει αυτός, ναι, ο οποίος έχει πριν από 6-7-8 μήνες ότι είναι ασφαλής εφόρου ζωής. Η ανοσία πέφτει, φθήνει, και μάλιστα φθήνει σημαντικά, ειδικά με το στέλεχος Δέλτα, μετά τους 4-5 μήνες. Γι' αυτό καλούμε και καλούει όλοι οι επιστήμονες στον κόσμο να κάνει και την τρίτη δόση. Γιατί ακόμα και ο εμβολιασμένος έχει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Και κολλάει και η ανοσία του πέφτει. Γιατί έτσι γίνεται. Αυτό είναι το εμβόλιο. Και αυτό είναι και στη γρίπη το ίδιο συμβαίνει. Κάθε χρόνο δεν κάνουμε το εμβόλιο της γρίπης. Η ανοσία του εμβολίου της γρίπης κρατάει 4-5 μήνες. Δεν κρατάει συνέχεια. Το ίδιο είναι και το εμβόλιο του κοροναϊού. Πρέπει να επαναλαμβάνεται για να έχουμε ένα καλό επίπεδο ανοσίας.